γιατί για 14η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε το Athens Pride στην καρδιά της πρωτεύουσα, στην πλατεία Συντάγματος. Και για πρώτη φορά, μάλιστα, η Βουλή ντύθηκε έστω και σε μια μικρή ακρούλα στα χρώματα του Athens Pride. Και εκεί ήταν η Γεωργία Γρατζιώτη, που είδαμε και στο κεντρικό δελτίο. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα. Να μας περιγράψεις τις εικόνες καταρχήν. Έτσι είναι. Η Αθήνα χθες κινήθηκε στους ρυθμούς του Athens Pride 2018, το φεστιβάλ υπερηφάνειας της Αθήνας, με κεντρικό θέμα τη θηλυκότητα, όπως βιώνεται καθημερινά και βρίσκεται σε κάθε έκφραση φύλου. Φυσικά για και το σεβασμό. Πολλές ηλικίες βλέπουμε. Έτσι. Ναι, πολλές ηλικίες. Γονείς με τα παιδιά τους, όχι μόνο μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εκεί που ήθελαν να εστιάσουν οι φετινοί διοργανωτές ήταν ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαφορετικότητα. Είδαμε από νωρίς το Σάββατο, είχε στηθεί μια μεγάλη εξέδρα που εκεί πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους διοργανωτές. Ναι. Είδαμε μητέρες που ενθάρρυναν τα παιδιά τους. Ναι. Στην παρέλαση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 7, είδαμε εντυπωσιακά άρματα, έντονα χρώματα, χορευτές στα χρώματα του ντυμένου, στα χρώματα του ουράνιου τόξου, καλλιτεχνικά μακιγιάζ, rainbow dancers. Ξεσήκωσαν όλοι το κοινό και για πρώτη φορά βγήκε, όπως είπες και εσύ, η Βουλή σε ένα της κομμάτι. Στο μικρό, δεν έχει. Ναι, φωταγωγήθηκε στα χρώματα του ουράνιου τόξου συμβολικά. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω εκεί ήταν και ο κύριος Τζανακόπουλος, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, γιατί έκανε εκεί και δήλωση ήταν στη σκηνή και μαζί ας δούμε τι είπε. Το νομοσχέδιο που είναι πια νόμος του κράτους που επιτρέπει στον καθένα και στην κάθε μια να αυτοπροσδιορίζεται όπως εκείνος ή εκείνη νιώθει το νομοσχέδιο, ο νόμος πια του κράτους για την ταυτότητα φύλου. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω πια, και η ελληνική κοινωνία πρέπει να το κατανοήσει ότι οφείλουμε να ανοίξουν τη συζήτηση για την κατοχύρωση του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο των LGBTQI. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.